Εργαστήριο Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής της Σχολής Αρχιτεκτών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου βρίσκεται στο κεντρικό συγκρότημα πατησίων του Πολυτεχνείου, στο ιστορικό συγκρότημα, όπου είναι και όλη η Σχολή Αρχιτεκτώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Τουρνικιώτης, είμαι καθηγητής θεωρίας της αρχιτεκτονικής και τα τελευταία χρόνια είμαι ο διευθυντής του εργαστηρίου. Το Εργαστήριο Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής είναι μια μετεξέλιξη του αντιστοίχου Εργαστηρίου Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, το οποίο είχε ιδρυθεί από το 1967. Πρόκειται για ένα εργαστήριο δηλαδή το οποίο έχει ξεπεράσει το μισό αιώνα δραστηριότητας στα ελληνικά πράγματα και που έχει συνδεθεί με μερικά μεγάλα προγράμματα που αφορούν την Αθήνα, την Ελλάδα, θα έλεγε κανείς γενικότερα την Ευρώπη, όπως είναι τα προγράμματα αποκατάστασης της Ακρόπολης και των μνημείων του Παρθενώνα ή του Ερέχθειου, τα οποία μελετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό σε συνεργασία με τους καθηγητές του Εργαστηρίου Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής. Η κύρια δουλειά του εργαστηρίου έχει να κάνει με μια έρευνα ιστορικών και θεωρητικών προσεγγίσεων της αρχιτεκτονικής, η οποία όμως δεν απευθύνεται μονάχα στο παρελθόν, γιατί εκτείνεται τόσο στα ζητήματα της προστασίας και αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και στον τρόπο με τον οποίο αυτή η κληρονομιά, δηλαδή τα κτίρια που υπάρχουν, οι πόλεις που υπάρχουν, εγγράφονται στο σύγχρονο σχεδιασμό των πόλεων και στους τρόπους με τους οποίους συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να εξελίσσουμε το παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον. Έτσι λοιπόν, δεν πρόκειται για ένα εργαστήριο το οποίο κοιτάζει αμιγώς το παρελθόν, αλλά για ένα περιβάλλον στο οποίο η σχέση ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι διαρκής και ενεργή. Στη μεγάλη διάρκεια δραστηριοποίησης του εργαστηρίου έχει συγκροτηθεί ένα πρωτογενές αρχείο μνημείων, μοναδικό στον ελληνικό χώρο, στον οποίο έχουν συγκεντρωθεί τεκμήρια, φωτογραφίες, σχέδια από τα μέσα και τέλη του 20ου αιώνα, τα οποία έχουν γίνει από τα μέλη του εργαστηρίου και τα οποία μπορούν να διατεθούν στην έρευνα. Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικά πλούσιο υλικό, γιατί πολλά από αυτά τα μνημεία, τα οποία είναι είτε αρχαία, είτε βυζαντινά, είτε οθωμανικά, αλλά και 19ος και 20ος αιώνας, δεν βρίσκονται πια στην ίδια κατάσταση ή μερικές φορές έχουν υποστεί σημαντικές φορές, και άρα αυτό το υλικό μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό για να χρησιμεύσει στην αποκατάσταση. Ένα μεγάλο μέρος της πληροφορίας που είναι συγκεντρωμένη στο εργαστήριο είναι διαφάνειες, η φωτοθήκη δηλαδή, που έχουν κατά κύριο λόγο χρησιμεύσει στη διδασκαλία, αλλά όχι μόνο στη διδασκαλία και στην ίδια την ερευνητική διαδικασία. Έχουμε χιλιάδες διαφανειών από την εποχή που δίδασκε ο Ορλάνδος στο Μεσοπόλεμο, τα οποία είναι τζαμάκια 6x6, μέχρι τη δική μας εποχή, μέχρι που σταμάτησε πια η διδασκαλία με τις διαφάνειες και περάσαμε εξ ολοκλήρου στον υπολογιστή. Έχουμε επίσης δωρεές διαφανειών, οι οποίες εμπλουτίζουν αυτό το αρχείο, όπως είναι η διαφάνειες της διδασκαλίας του Γιώργου Κανδύλη, παλιού απόφοιτου του Πολυτεχνείου, στη Γαλλική Σχολή Καλών Τεχνών, που αποτελούν πηγή πληροφορίας όχι για εμάς τους Έλληνες μόνο, αλλά και για τη διεθνή ερευνητική κοινότητα.